Βρισκόμαστε στους φιλόξενους χώρους του Λυκείου Ελληνίδων Κιλκής, στον όμορφο αυτό και ανανεωμένο χώρο, για να ξεκινήσουμε μία συνεργασία η οποία αναπτύσσεται από σήμερα μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως μας και του Λυκείου Ελληνίδων Κιλκής, όπου με την προτροπή του Λυκείου Ελληνίδων απεδέχθη ο Σεβασμιότης Μητροπολίτης μας να κάνουμε μία σειρά πνευματικών ομιλιών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, με διάφορα θέματα επίκαιρα, πνευματικού και θρησκευτικού βεβαίως και άλλων περιεχομένων. Και σήμερα, αφού θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί είχαν την ευγενή καλοσύνη να προσκαλέσουν εμένα να είμαι ομιλητής, ο πρώτος ομιλητής αυτών των σειρών ομιλιών, και σήμερα θα αναπτύξω ένα δύσκολο θέμα, ο πόνος στη ζωή των ανθρώπων και η κατάθλιψη των εορτών που δυστυχώς υπάρχει και αυτές τις ημέρες. Ο πόνος στη ζωή των ανθρώπων, που είναι το πρώτο μέρος της ομιλίας, είναι ένα μεγάλο και φλέγον θέμα, το οποίο δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν τον προσεγγίζουμε το σωστό τρόπο και έτσι πολλές φορές βγάζουμε λανθασμένα συμπεράσματα. Η διάθεσή μου σήμερα είναι να δώσω ένα πνευματικό νόημα στην αντιμετώπιση του κάθε πόνου στη ζωή μας, ούτως ώστε μέσα από αυτήν τη δοκιμασία, την κάθε δοκιμασία που ο άνθρωπος πονάει, η ψυχή του και το σώμα του βεβαίως, να το αντιμετωπίζει ελπιδοφόρα πάντοτε με την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Η δε κατάθλιψη των εορτών που δυστυχώς υπάρχει και εντείνεται τις ημέρες των εορτών, διότι η ληστική κοινωνία μας έχει επιβάλει να γιορτάζουμε μόνο υλικά και έτσι πολλές φορές χάνουμε το πραγματικό νόημα των εορτών που είναι κυρίως πνευματικό και πρέπει να συνδυάζεται και με τα υλικά. Η δεύτερη εισαγωγή μου, το δεύτερο μέρος της ομιλίας μου για την κατάθλιψη των εορτών θα εστιάζεται πάνω σε αυτό το γεγονός. Να μην γιορτάζουμε μόνο υλικά και όταν μας λείπουν απογοητευόμαστε, αλλά να γιορτάζουμε και πνευματικά, που σε αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, αλλά και οι Έλληνες, είμαστε πλούσιοι.